ενταγμένοι στο πνεύμα των ιδεών που αξίζει να διαδοθούν, ήταν η πρώτη TEDx Youth Παμβώτης εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στα Γιάννενα με θέμα τη δημιουργική ζωή των νέων. Η πρωτοβουλία για την εκδήλωση ανήκει σε μια ομάδα 40 μαθητών που θέλησαν να δείξουν ότι αντιλαμβάνονται τον κόσμο αλλά και τις ευθύνες τους από μια διαφορετική σκοπιά και έχουν τη διάθεση και το πείσμα να τον αλλάξουν με υπευθυνότητα, κοινωνικότητα και δημιουργικό πνεύμα. Αυτά ήθελα να σας πω. Τέλος να δείξω μια εικόνα από τα πρόσφατα νέα. Με αφορμή την κρίση στην Κύπρο άνοιξε ένα ATM με bitcoins, το οποίο επιτρέπει σε οποιοδήποτε να ανταλλάξει ευρώ για bitcoins και αντίστροφα με την ισοτιμία της ημέρας και έρχεται να απαντήσει στην ανάγκη που δημιούργησαν τα πρόσφατα νέα. Στην πρώτη εκδήλωση προσκλήθηκαν και συμμετείχαν διακεκριμένοι ομιλητές, όπως ο Σταύρος Μπένος, θεός υπουργός και πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα, ο Γλύπτης Θεόδρος Παπαγιάννης και πολλοί άλλοι. Ο κύριος Μπένος τόνισε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν την Ελλάδα που έρχεται και τη γενιά που θα κληθεί να αναλάβει τις τύχες της χώρας. Εγώ στην ουσία κομίζω το αξιακό περιβάλλον που αποπνέει το διάζωμα. Θέλω να μιλήσω στα παιδιά για την ευθύνη. Θέλω να μιλήσω δηλαδή σε νέους τι ένιωσα εγώ, γιατί αυτό θέλουν τα παιδιά, αυτό είναι το TEDx. Έτσι, η προβολή ιδεών που μπορούν πραγματικά να αλλάξουν τη ζωή τους. Εμένα τη ζωή μου την άλλαξε μια ρίση τότε του μεγάλου διανοούμενου και συγγραφέα του Καζαντζάκη, που μιλούσε για την ευθύνη και έλεγε να αγαπάς την ευθύνη. Να αισθάνεσαι ότι εσύ, ναι, μόνος σου, μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο και να τον σώσεις. Και αν δεν τον αλλάξεις και δεν τον σώσεις, εσύ θα φταίς. Αυτό λοιπόν το αίσθημα με κατέκλυζε όταν έγιναν οι σεισμοί στη γενέθλια πόλη μου στην Καλαμάτα, όπου κυριολεκτικά τότε η Δημοτική Αρχή ανέλαβε την ευθύνη της ανασυγκρότησης, αλλά και αυτό που γίνεται τώρα με το διάζωμα είναι μια πράξη ευθύνης πολιτών απέναντι σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα της χώρας μας, που είναι η προστασία και η ανάδειξη των μνημείων μας. Αυτά θέλω να κουβεντιάσω με τα παιδιά και να τους πω πόσο πραγματικά μπορεί να αλλάξει η ζωή τους όταν την αντιμετωπίζουν με ευθύνη. Πόσο ενθαρρυντικό είναι σε εποχές κρίσης όπως αυτή που διανύουμε, κρίσης όχι μόνο οικονομικής, κοινωνικής πρωτίστως, ηθικής, πολιτιστικής και όλα τα υπόλοιπα, να αναδεικνύονται, να αναλαμβάνονται ευθύνες μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες από μια γενιά που έχει και όλο τον δρόμο μπροστά της, έχει όμως πολύ μεγαλύτερα προβλήματα μπροστά της, ίσως από αυτά που αντιμετώπισαν η δική σας γενιά. Μα τι πιο ελπιδοφόρο θα μπορούσε κανείς να συναντήσει σήμερα από αυτό? Αυτές είναι εικόνες από το μέλλον της χώρας, έτσι, αυτά τα παιδιά. Όλη η δομή της σημερινής συνάντησης εδώ, από τον τρόπο που γίνεται η οργάνωση, από τη θεματολογία, από την επιλογή των ανθρώπων που κάλεσαν για να συζητήσουν, από την ίδια την ομάδα των παιδιών που δουλεύει με τέτοια ομαδικότητα και τέτοια σύμπνοια και με τόσο συνεργατικό τρόπο, όλα αυτά τι είναι? Είναι πινελιές, είναι ελπίδες για την Ελλάδα. Ξέρετε, όμως λένε πολλοί ότι υπήρξαν και στο παρελθόν γενιές που είχαν αντίστοιχους προβληματισμούς, αντίστοιχες πρωτοβουλίες πολλές φορές, αλλά στην πορεία των ετών χάνονταν, είτε ως γενιά, είτε γινόταν μια αφέμαξή τους από ένα εγκαθιδρυμένο σύστημα. Εγώ δεν είμαι οπαδός αυτών των ανιστόρητων θεωριών περί χαμένων γενιών και χαμένων ιδεών. Αυτά δεν χάνονται ποτέ. Απλώς για μένα τα πράγματα στη μεταπολίτευση ήταν μια σύγκρουση του καλού και του κακού. Των ωραίων ιδεών, αλλά και μιας ιδεολογίας εισαγωγικά που επικράτησε, των πελατειακών δικτύων, του λαϊκισμού, της λαμογιάς, και έτσι οι καλές ιδέες και η καλή Ελλάδα ιτήθηκε. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ένα κομμάτι της καλής Ελλάδας που έρχεται. Εγώ το βλέπω και με το διάζωμα, βλέπω αυτά τα απίστευτα κοιτάσματα σε όλη τη χώρα. Εγώ λοιπόν πιστεύω βάσιμο ότι μέσα από την κρίση θα κερδίσει τη μάχη η καλή Ελλάδα. Η ομάδα της αλήθειας, η ομάδα των δημιουργών, η ομάδα των νέων που παλεύει, των παραγωγών. Την άποψη ότι η νέα γενιά στέλνει ελπιδοφόρα μηνύματα για το μέλλον εξέφρασε ο Θεόδωρος Παπαγιάννης. Χαίρομαι που έτσι θα είμαι και εγώ ομιλητής και θα συμβάλλω σε αυτή όλη την προσπάθεια. Ουσιαστικά αυτοί το χειρίζονται το θέμα και νομίζω το χειρίζονται καλά. Απλούστατα και εμείς με την εμπειρία μας θα συμβάλλουμε ώστε να γίνει αυτή η όσμωση των ιδεών που είναι απαραίτητη και οι γενιές είναι απαραίτητο να ανταλλάσσουν απόψεις. Για να πάμε στους αρχαίους, το άμες δε γεσόμεθα από ελό κάρονες που λέγανε στην αρχαιότητα, γιατί όλοι ήταν στο χορό των ίδιων. Λοιπόν, έτσι είμαστε. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε ούτως ώστε να βγει ο τόπος από τη δυσκολία αυτή που υπάρχει. Να μπορεί να βρουν διέξοδο οι νέοι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα.
Ο εκπρόσωπος τύπου και δημοσίων σχέσεων του TEDx Youth Παμβώτης, Νικόλας Βαδεβούλης, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία αλλά και στην ανταπόκριση που αυτή έτυχε από τους νέους της πόλης. Η στόχευση είναι ακριβώς η κινητοποίηση όλων των φορέων της τοπικής κοινωνίας. Πριν ήταν μαζί μας ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Περιφερειάρχης, ενδεικτικά το αναφέρω αυτό. Υπάρχουν νέοι, υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι. Όλοι μαζί μπορούμε μέσω της συνεργασίας να προχωρήσουμε σε αυτόν τον τόπο. Βρισκόμαστε σε ένα τέλμα. Μπορούμε να το ξεπεράσουμε με αυτόν τον τρόπο. Δείχνουμε ένα δρόμο με τον οποίο μπορούμε να βγούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Μέσα στην εκδήλωση, αυτή τη στιγμή, από τους ομιλητές μας, ενδεικτικά ο κ. Ζήνδρος, ο κ. Στάσιος, ο κ. Μπένος, παρουσιάζουν καινούργια πράγματα. Και τεχνολογικά είμαστε εξελιγμένοι. Να, αυτό, ας πάρω παραδείγματος χάρη αυτό το καρτελάκι. Εδώ πέρα μπορείτε εμένα να μου κάνετε με το κινητό και να δείτε ότι το βιογραφικό μου, τα πάντα. Και έτσι να υπάρχει συνεργασία. Αν με χρειαστεί κάποιος από έναν άλλο φορέα να συμμετάσχω, είμαι διαθέσιμος. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα παιδιά και για τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Πιστεύω είναι πολύ έτσι, χαρούμενο σαν θέμα η δημιουργική ζωή των νέων και επίκαιρο. Εμείς δείχνουμε ότι είμαστε μπροστάριδες, μπορούμε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις σε αυτόν τον τόπο. Τι σας έδειξε το διάστημα της προετοιμασίας, θέλω να πω από άποψη ενδιαφέροντος, προσέλκυσης άλλων παιδιών που ίσως δεν είχαν ασχοληθεί, δεν ήξεραν ή συμμετείχαν στην πορεία στην πρωτοβουλία? Καταρχήν πολλοί δίσταζαν, επειδή είναι λίγο άγνωστο αυτό σαν μέθοδος στη χώρα μας, πολλοί δίσταζαν. Όμως οι κεντρικοί πυλώνες της οργάνωσης έδειξαν ότι μπορούν να συνεργαστούν με αυτά τα άτομα και να καταθέσουν και αυτά τα ίδια τα άτομα τις απόψεις τους. Και αυτό ακριβώς, αυτή η συνεργασία, γιατί υπήρχε μια συνεργασία και μια άμυλα φοβερή. Δέσαμε σαν ομάδα και γι' αυτό έχουμε και το σημερινό αποτέλεσμα. Όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν στο σημερινό αποτέλεσμα και σε ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα σε επίπεδο κράτους αυτή τη φορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για την ενίσχυση των σκοπών της ΕΛΕΠΑΠ. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι το Ιωάννινα TV.